Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Καραγιάννη. Γεια σας, κύριε Καραγιάννη μου, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Αντιθήκαμε στα ίδια χρώματα. Βλέπω, σήμερα. Αυτό μην πείτε στον κόσμο αυτή. Ότι σας πήρα τηλέφωνο και σας είπα όχι, τι θα φορέσω. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη μου, τη Δευτέρα έχετε ξανά συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας. Και τώρα ο Υπουργός φαίνεται ότι θέλει εισηγήσεις δικές σας βάσει το τι υπάρχει της επιδημιολογικής εικόνας. Υπάρχει κάτι στο μυαλό σας, κύριε Καραγιάννη, που θα ήταν καλό να μπει στο τραπέζι της συζήτησης? Γιατί πολλά ακούγονται. Το θέμα είναι να πάμε στοχευμένα και ομαδικά, φαντάζομαι. Ενώ τι έχετε στο μυαλό σας? Κοιτάξτε, επειδή όπως φαίνεται και αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε κάποιες βροχές και οπωσδήποτε η θερμοκρασία θα αλλάξει, ο κόσμος θα περιοριστεί σε εσωτερικούς χώρους ως επιτοπλίστων και αν ο καιρός αυτό συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα, οι χώροι εργασίας πλέον θα είναι οι χώροι όπου ίσως διακινηθεί ο ιός το επόμενο διάστημα, καθώς επίσης και τα σχολεία, πράγμα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ακούσα τι είπε η κυρία Κολλιού και πράγματι και τις τελευταίες μέρες προσέχω ότι έχουμε τουλάχιστον 10 με 13 κρούσματα την ημέρα σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης. Φοράνε μάσκες κιόλας. Που φοράνε μάσκες, μάλιστα, που έχουν κάνει και το εμβόλιο. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι χαλαρώσαν τα παιδιά αυτά, έστω και εκείνα που κάναν το εμβόλιο. Φαίνεται ότι δεν προσέχουν. Και από την άλλη μεριά, κολλάνε κάπου. Αν δεν είναι στο σχολείο, ίσως είναι σε κάτι που ασχολούνται εξωσχολικά. Από την άλλη μεριά, οι αλυσίδες είναι και σε χώρους εργασίας, ευτυχώς μικρές μεν, αλλά συμβαίνουν. Πράγμα που σημαίνει πάλι είναι ότι δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα. Επομένως, φωνάζουμε εδώ και καιρόν, τηρείτε τα πρωτόκολλα, τηρείτε τα μέτρα αυτοπροστασίας για να μην χρειαστεί να κάνουμε τα μέτρα λίγο πιο αυστηρά. Και κανείς δεν μας λαμβάνει υπόψη πλέον. Κυκλοφορώντας και βλέποντας τι γίνεται, βλέπω ότι δεν γίνεται καλή χρήση της μάσκας, παραδείγματος χάρη. Τονίζουμε ότι η μάσκα είναι το δεύτερο πιο αποτελεσματικό εμπόδιο κατά του ιού και βλέπεις άτομα που μιλάνε και κατεβάζουν τη μάσκα για να μιλούν ενώ ένας είναι απέναντι από τον άλλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Επομένως, και όλοι φωνάζουν όταν πούμε ότι μπορεί να αυστηροποιηθούν τα μέτρα. Μα πώς θα σταματήσουμε αλλιώς την έξαρση? Ελπίζω και εγώ ότι πρόκειται για έξαρση και όχι για κύμα. Ελπίζω ότι οι τρίτες δόσεις θα αρχίσουν να αποδίδουν. Διότι στο Ισραήλ, παραδείγματος χάρη, παρατήρησαν ότι μετά την έναρξη της τρίτης δόσης αναλυκειακήν ομάδαν, τα κρούσματα σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες άρχισαν και έπεφταν μετά από τρεις εβδομάδες. Δηλαδή, ο αντίκτυπος ήταν σχεδόν άμεσος. Αλλά οι εμβολιασμοί εκεί γινόντουσαν μαζικότερα. Εμείς στην Κύπρο το παίρνουμε με το χαβά μας, έτσι να το πω στα κυπραίκα, δηλαδή άτε πάμε να το κάνουμε, ενώ ο χρόνος τρέχει και αργά ή γρήγορα θα μας προλάβει η πανδημία. Ναι. Δεν θα μας περιμένει. Με βάση αυτά που μου λέτε και έχω γράψει κάτω τις χώρους εργασίας και τα σχολεία, έπεσε καθόλου στη σκέψη, έστω πέρασε από το μυαλό η τηλεργασία και πάλι? Είναι κάτι το οποίο έπεσε στο τραπέζι, είναι στο τραπέζι και είναι μία διέξοδος για να αποσυφορηθούν χώροι όπου παρατηρείται συγχρονισμός στα γραφεία, παραδείγματος χάρη, και σε άλλες επιχειρήσεις όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός υπαλλήλων μέσα σε έναν κλειστό χώρο. Για την τηλεκπαίδευση μιλήσατε καθόλου ή όχι? Όχι, αυτό δεν συζητήθηκε καθόλου. Και το άλλο που έρχεται τώρα είναι το self-test. Που εντάξει, σε άλλες χώρες είναι αρκετά διαδεδομένο το self-test. Βεβαίως προκύπτουν και κάποιοι προβληματισμοί για το self-test. Άντε και το έκανες, θα το πεις, αν είσαι θετικός? Ακριβώς. Αυτές ήταν τα πράγματα που μας απασχόλησαν. Δηλαδή, εάν κάποιος βγει θετικός, κατά πόσον θα προχωρήσει να το κοινοποιήσει στο Υπουργείο Υγείας μετά και να προχωρήσει και σε έναν επιβεβαιωτικό τεστ με PCR για να είμαστε εντελώς σίγουροι ότι πρόκειται για πραγματικό κρούσμα. Αυτά θα συζητηθούν, φαντάζομαι, και θα πάρθουν οι κατάλληλες αποφάσεις εάν πάμε προς τα εκεί.
Μας λένε τώρα τηλεθεατές ότι παρατηρούν ότι μιλούμε πάντα για τους μαθητές στα σχολεία, αλλά δεν αναφέρουμε καθόλου τους καθηγητές. Που όμως μας λέει η φίλη τηλεθεάτρια, συνήθως είναι χωρίς μάσκες και είναι οι πιο πολλές φορές που είναι αυτοί με κορονοϊό. Και αυτό συμβαίνει και υπάρχουν και εκπαιδευτικοί. Και φυσικά, φυσικά. Ναι. Όταν μιλάμε για σχολεία, μιλάμε για σχολεία γενικά. Άρα, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι στο τραπέζι είναι η τηλεργασία σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους εργασίας όπου υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Πέραν από αυτό, άλλο μέτρο, κύριε Καναγιάννη μου, γιατί αν πάμε έτσι 350 σχεδόν κάθε μέρα ένας μέσος όρος, αντιλαμβανόμαστε ότι αν δεν είναι έξαρση και είναι κύμα, αυτό θα αυξάνεται. Φυσικά, και το θέμα εδώ πέρα είναι να αντιληφθούμε όλοι ότι υποσκάπτουμε τρόπον τεινά όλη την προσπάθεια που έγινε μέχρι στιγμής. Και σκοπός όλων μας είναι να έχουμε ευχάριστα Χριστούγεννα. Δεν θέλουμε ο κόσμος να κλειστεί στα σπίτια τα Χριστούγεννα, ούτε οι καταστηματάρχες να μην μπορέσουν να πουλήσουν τις πραγμάτιες τους. Κανείς δεν το θέλει αυτό. Είναι, και το τονίζω αυτό, στα χέρια εμάς να προστατεύσουμε έστω και τα 300 κρούσματα που έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι διαχειρίσιμα. Φτάνει να μην τα ανεβάσουμε στα 400, 500 και 600. Οι προβλέψεις τι λένε? Υπάρχουν προβλέψεις? Οι προβλέψεις από τις μεγάλες ομάδες του εξωτερικού που μοντελοποιούν την εξέλιξη της πανδημίας σε κάθε χώρα δεν είναι και πολύ ευίωνες για την Κύπρο, αλλά εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν δίδω ιδιαίτερη σημασία σε αυτά, διότι τουλάχιστον στην Κύπρο δύο φορές στο παρελθόν δεν τα είπαν καλά. Επομένως, δεν έπεσαν θεωρώ, μέσα. Δεν έπεσαν μέσα και ελπίζω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί και στην τρίτη δόση, και όσοι δεν εμβολιάστηκαν τουλάχιστον θα πάνε για την πρώτη δόση. Αλλά φυσικά, για να γίνει αυτό και να υπάρξει μια ενίσχυση του τείχους ανοσίας, θα περάσουν 3 εβδομάδες τουλάχιστον. Επομένως, δεν έχουμε πολύ χρόνο για να χρονοτριβούμε. Αντιλαμβάνομαι ότι δέχεστε και πάρα πολλά ερωτήματα, γιατί είπατε ότι θέλουμε να περάσουμε ωραία Χριστούγεννα. Αντιλαμβάνομαι ότι δέχεστε πολλά ερωτήματα για το τι θα γίνει τα Χριστούγεννα, αν θα υπάρξουν κάποιοι περιορισμοί, να μην έχουμε μεγάλα τραπέζια, μεγάλες συνάξεις. Βεβαίως, έχουμε τους γάμους, τις βαφτίσεις πλέον, άρα δεν είναι και κάτι διαφορετικό. Ίσα-ίσα είναι και σε μικρότερη εμβέλεια. Το καλό είναι ότι οι γάμοι θα έχουν λίγο στέψει λόγω και των νηστείων από τούδε και στο εξής. Δεν θα γίνονται τουλάχιστον. Από την άλλη μεριά, τα βαφτίσια και τα γενέθλια θα γίνονται. Επομένως, χρειάζεται προσοχή εκεί πέρα. Και αργά ή γρήγορα τα σχολεία θα κλείσουν. Πράγμα που προσφέρεται έτσι για να καθησυχάσει η μετάδοση σε αυτούς τους χώρους. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Να μπει στο τραπέζι της συζήτησης και οι εμβολιασμένοι, τους οποίους έχει παρέλθει ένα χρονικό πλαίσιο ή 6 μήνες τέλος πάντων, και δεν πήγαν ακόμη να κάνουν την τρίτη δόση, να κάνουν rapid test όπως κάνουν οι ανεμβολίαστοι. Δεν γνωρίζω αν αυτό θα πέσει στο τραπέζι ή όχι, δεν συζητήθηκε ακόμα. Θεωρώ ότι είναι απόλυτα αναγκαίο να γίνει αυτό, διότι πάλι από τη δεδομένα του Ισραήλ, όπου έκανα μια σύγκριση των 3 δόσεων με τις 2 δόσεις, πράγματι η πτώση στις 3 δόσεις και των κρουσμάτων και των νοσηλιών και των θανάτων ήταν κατακόρυφη. Ήταν πραγματικά θεαματική η πτώση. Μάλιστα. Κύριε Καραγιάννη, και κάτι άλλο. Τώρα, όταν μπεις να ψάξεις για πόσο διαρκεί το πιστοποιητικό εμβολιασμού σου, σου λέει ότι διαρκεί 1 χρόνο από την ημέρα που έκανες την πρώτη δόση. Εσείς πότε εμβολιαστήκατε πρώτη δόση? 2 Φεβράρι ήταν? Πότε ήταν? Φεβράρι. Μάλιστα. Ήταν, είδατε που το θυμάμαι. Λοιπόν, λοιπόν, εμβολιαστήκατε το Φεβράρι. Αν δεν κάνατε την τρίτη δόση, αν δεν την κάνατε την τρίτη δόση, το Φεβράρι εσείς πώς θα κυκλοφορούσατε? Κοιτάξτε, εγώ αδειμονώ να κάνω την τρίτη δόση, διότι όταν πήρα τις πρώτες 2 δόσεις δεν ένωσα τίποτα. Δηλαδή δεν είχα καμία παρενέργεια. Δεν κάνατε την τρίτη δόση ακόμη? Δεν την κάνατε? Όχι. Ήταν η τέλος αυτού του μήνα, συμπληρώνονται οι 6 μήνες. Ναι. Επομένως, εντός των ημερών. Ναι, αλλά πείτε ότι δεν την κάνετε μέχρι το Φεβράρι την τρίτη δόση.
το πιστοποιητικό εμβολιασμού σας θα ισχύει ή δεν θα ισχύει. Το έχουμε συζητήσει καθόλου αυτό, γιατί πολλά πιστοποιητικά, σε περίπτωση που δεν λάβει κάποιος την τρίτη δόση, θα αρχίσουν να μην είναι επικυρωποιημένα, να μην έχουν ισχύ από την στιγμή που γράφεται ότι ισχύει για ένα χρόνο. Θυμάμαι ότι λέγαμε θα είναι για ένα χρόνο και μετά βλέπουμε. Βλέπουμε ήρθε όμως. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι θα απασχολήσει την Επιτροπή Εμβολιασμών, η οποία έχει νεοσυσταθεί για ακόμη μία φορά. Το θέμα αυτών δεν είναι πλέον στα χέρια τα δικά μας, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε εκεί. Ναι. Τους έδωσα θέμα τώρα, homework, να έχουν να κάνουν στο σπίτι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραγιάννη. Μου να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.